Αναμενόμενο, Νέα Δημοκρατία και Κινάλε θα έστελναν στη δικαιοσύνη τον κύριο Παπαγγελόπουλο, ή τουλάχιστον θα δούμε και την Ολομέλεια βέβαια, αλλά αυτό νομίζω πλέον είναι το τυπικό. Παρ' όλα αυτά, θέλω να ρωτήσω τον κύριο Τσοβόλα. Τον έχουμε, αν θες να τον ρωτήσεις. Τι γίνεται με τους φυσικούς αυτούργους, δηλαδή αυτή η σκευωρία η οποία κατονομάζεται εδώ πέρα και περιγράφεται στα πορίσματα, με ποια εκτελεστικά όργανα και τι ακριβώς γίνεται με τους φυσικούς αυτούργους και τι ακριβώς γίνεται και στον χώρο της δικαιοσύνης που έχουμε διαφορετικά πορίσματα για την κυρία Τουλουπάκη, από τον κύριο Ζαχαρή και από τον. Και από τον Λάμπρο Σουφουλάκη. Πάμε λοιπόν στον κύριο Δημήτρη Τσοβόλα, τον συνήγορο του κυρίου Παπαγγελόπουλου. Κύριε Τσοβόλα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πείτε μας. Είναι σαφής ευθεία παρέμβαση της Νέας Δημοκρατίας στο έργο της δικαιοσύνης. Γιατί? Γιατί όπως σωστά είπατε προηγουμένως και ο Σπύρος, υπάρχει σε εκκρεμότητα στον προϊστάμενο της Αγγελίας Πρωτοδικών το πόρισμα, τα δύο πορίσματα των αντισαγγελέων του Αρείου Πάγου για τους εισαγγελείς της Διαφθοράς, κυρία Τουλουπάκη και τους επίκουρους. Και το μεν ένα του κυρίου Σοφουλάκη λέει να μπει στο αρχείο ότι δεν προέκυψαν στοιχεία για Τουλουπάκη και τους δύο επίκουρους και μάλιστα προτείνει να ασκηθεί δίωξη και κατά των εισαγγελέων, εν ενεργεία εισαγγελέων που εμφανίστηκαν ως μάρτυρες, και ενώ βρίσκεται και το άλλο, το Ζαχαρή που λέει να μην παραπεμφθούν οι δύο επίκουροι εισαγγελείς αλλά η κυρία Τουλουπάκη, και ενώ βρίσκεται αυτό στο προϊστάμενο της αγγελίας για να αποφασίσει ποιο πόρισμα εκ των δύο θα ακολουθήσει, θα ασκήσει δίωξη ή όχι, γι' αυτό βιάστηκε πολύ η Νέα Δημοκρατία παρακάμπτοντας δικαιώματα του Παπαγγελόπουλου την νομιμότητα, προκειμένου να βγάλει πόρισμα πριν προλάβει να βγάλει ο εισαγγελέας πρωτοδικών για το Λουπάκι και για τους άλλους, ώστε να δώσει γραμμή παρεμβαίνοντας θρασίτατα και αντισυνταγματικά στο έργο της δικαιοσύνης. Δεύτερο, κάνει παρέμβαση στον ανακριτή, στον οποίο βρίσκεται υπόθεση του Ανδρέα Τουλουβέρδου, εναντίον το οποίο έχει ασκηθεί εδώ και μήνες ποινική δίωξη και γίνεται ανάκριση. Και τρίτο, παρεμβαίνει στο έργο του εισαγγελέα πρωτοδικών, στον οποίο παραπέμφθηκε η μήνυση μειονή κατά των δημοσιογράφων, της Γιάννας Παπαδάκου, του κυρίου Φιλιππάκη και του Τάσκ. Όλα αυτά, όπως αντιλαμβάνεστε, έρχονται σε πλήρη αντίθεση με την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, γιατί στο πόρισμα της Νέας Δημοκρατίας αναφέρεται ότι κακώς έπρεπε να τεθεί στο αρχείο, να τεθούν στο αρχείο οι φάκελοι των 10 πολιτικών προσώπων, την ώρα δηλαδή που έχει ασκηθεί δίωξη κατά του Λοβέρδου και την ώρα που στην εισαγγελία Διαφθοράς είναι σε κρεμότητα υποθέσεις Γεωργιάδη και Αβραμόπουλου. Αυτά είναι πρωτόγνωρα πράγματα, μας γυρίζουν στη δεκαετία του 60 με κυβέρνηση της ΕΡΕ και χειρότερα ακόμη από τότε. Γι' αυτό επαναλαμβάνω, ξεκάθαρα φαίνεται γιατί βιάζονταν να κάνουν το πόρισμα χωρίς να, η Νέα Δημοκρατία και το ΚΙΝΑΛ, χωρίς να ζητήσουν ούτε καν τα πορίσματα των αντισαγγελέων του Αρείου Πάγου, ώστε να λάβει γνώση και η Επιτροπή της Βουλής αλλά και ο κύριος Παπαγγελόπουλος. Βρισκόμαστε δυστυχώς σε μαύρες εποχές, μας γυρίζουν πίσω, και είναι τραγικό και το εξής, ότι σήμερα από ό,τι άκουσα στη Βουλή, με ευκαιρία ερώτησης βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, εμφανίστηκε απροκάλυπτα στο Ναό της Δημοκρατίας ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Τσάρας, και είπε ότι έπρεπε να τεθεί στο αρχείο η δικογραφία για, για τα 10 πολιτικά πρόσωπα. Ναι, ήταν εντυπωσιακό. Και μιλάνε μετά για παρέμβαση Παπαγγελόπουλο. Ντροπή και έσχος. Ευτελίζουν και τη δικαιοσύνη, δεν υπολογίζουν ελευθερία του τύπου, δεν υπολογίζουν εισαγγελείς και δικαστές. Γι' αυτό έχει υποχρέωση να παρέμβει η ηγεσία της δικαιοσύνης, αλλά και οι φορείς της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, γιατί ήδη την έχουν ταπεινώσει τη δικαιοσύνη
δεν πρέπει να επιτρέψουν άλλο κατήφορο, γιατί υποσκάπτουν συνεχώς τα θεμέλια της δικαιοσύνης. Μάλιστα. Κύριε, δεν ξέρω αν έχεις... κύριε Τσοβόλα, ποια είναι η διαδικασία από εδώ και πέρα? Εντάξει, θα πάει στην Ολομέλεια το πόρισμα, ξέρουμε το αποτέλεσμα, το έχουμε καταλάβει, είναι μια μετά πολιτική από απόφαση. Αν ψηφίσω, πού θα ψηφίσω, γιατί ήταν προσχεδιασμένη η παραπομπή, την παραπομπή, τότε θα γίνει κλήρωση των δικαστών και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας στη Βουλή για να επιλεγεί το δικαστικό συμβούλιο. Και θα από εκεί και πέρα. Τρεις ή πέντε, τρεις είναι, τριμελές? Όχι, είναι τέσσερες και τρεις. Τέσσερες και τρεις, μάλιστα. Μάλιστα. Και μετά το δικαστικό συμβούλιο θα επιλέξει έναν ανακριτή, ο οποίος θα κάνει ανάκριση από την αρχή. Και μετά, αφού κάνει ανάκριση και περατωθεί, το δικαστικό συμβούλιο θα βγάλει πόρισμα, είτε παραπεμπτικό για το ειδικό δικαστήριο, είτε μη παραπεμπτικό. Στην περίπτωση που έχουμε αποδοχή του πορίσματος του κυρίου Ζαχαρή για την κυρία Τουλουπάκη, αυτό πηγαίνει πάλι με τη διαδικασία που είδαμε και στο παρελθόν, δηλαδή μετά, στην Ολομέλεια εφετών και όλα αυτά? Μετά, όπως το λέει και το ίδιο το πόρισμα της Νέας Δημοκρατίας και το Κινάλ, θα συμπαραπευθούν και οι συμμέτοχοι μαζί με τον αναπληρωτή υπουργό. Μάλιστα. Δηλαδή και οι δημοσιογράφοι και οι εισαγγελέας ή οι εισαγγελείς διαφθοράς, και θα πάνε όλοι μαζί, τέως υπουργός και συμμέτοχοι, θα πάνε στο δικαστικό συμβούλιο και στο ειδικό δικαστήριο, αν ασκηθεί δίωξη, αν βγει βούλευμα παραπεμπτικό. Και τα μη πολιτικά πρόσωπα στο ειδικό δικαστήριο? Ναι, ναι. Και το ότι αποτελεί ευθεία παρέμβαση στη δικαιοσύνη φαίνεται από το εξής. Αν διαβάσετε την τελευταία παράγραφο του πορίσματος της Νέας Δημοκρατίας, σας λέω τραγικά πράγματα, ντροπή και έσχος για τους δημοκρατικούς θεσμούς, τι λέει? Το πόρισμα, όχι η απόφαση της Ολομέλειας που θα πάρθει, το πόρισμα να κοινοποιηθεί, λέει, στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στον προϊστάμενο της εισαγγελίας πρωτοδικών που εκκρεμούν τα δύο αντίθετα πορίσματα των αντισαγγελέων του Αρείου Πάγου, και επίσης να κοινοποιηθούν στους αντισαγγελείς του Αρείου Πάγου, οι οποίοι έχουν τελειώσει τη διαδικασία της προκαταρτικής, και στον σημερινό αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου που υποπτεύει τους εισαγγελείς διαφθοράς. Γιατί προφανώς θέλουν να εκφοβήσουν και να κατευθύνουν την εισαγγελία διαφθοράς για να κλείσει τις εκκρεμείς υποθέσεις Γεωργιάδη και Αβραμόπουλο. Κύριε Τσοβόλα, όταν ξεκινήσει ο ανακριτής πλέον που θα οριστεί, την όλη διαδικασία από την αρχή, πλέον νομίζω ότι δεν θα υπάρχουν όλα αυτά, να μην έρχονται οι δικοί σας μάρτυρες. Έχετε δικαίωμα μετά κανονικά. Είναι μια διαδικασία. Βέβαια, κανονικά. Όπως γίνεται η ανάκριση κανονικά. Ναι. Στον οποιοδήποτε πολίτη. Οπότε θα παρουσιαστούν οι μάρτυρες για τον κύριο Παπαγγελόπουλο, αυτό που ζητήσατε εσείς, όλα τα πορίσματα πρέπει να κατέχετε, τα πάντα όλα. Και όλες οι ακυρότητες. Εδώ συνέβη και κάποιο άλλο δικαστικό πραξικόπημα. Και με αυτό να κλείσουμε. Καταθέσαμε. Πείτε μας. Κυρία Γιάμαλη, επιτρέψτε μου ένα λεπτό. Βεβαίως, βεβαίως. Καταθέσαμε εδώ και λίγες μέρες, ναι, προς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών αίτηση για κήρυξη των ακυρωτήτων που έγιναν από την έναρξη της προκαταρτικής κοινοβουλευτικής επιτροπής μέχρι σήμερα. Το ότι εξαιρέθηκαν οι δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, το ότι δεν υπάρχουν πράξεις συγκεκριμένες για τις οποίες παραπέμπεται για εξηγήσεις ο Παπαγγελόπουλος και άλλα. Και ακούστε τι έγινε. Ενώ απευθύνονταν η αίτηση όχι προς την Επιτροπή, αλλά διά της Επιτροπής προς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών, η πλειοψηφία της Επιτροπής, τελείως παρανόμως και αυθαίρετος, είπε: δεν τη στέλνω την υπόθεση εγώ στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Λες και είναι δικαίωμά της. Δηλαδή άρνηση δικία. Και αναγκάστηκα να κοινοποιήσω την αίτηση αυτή στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών εγώ, και ενώ είναι σε εξέλιξη η διαδικασία, οι κύριοι αυτοί, οι μεγάλοι δημοκράτες που τάχα κόπτονται για την ανεξαρτησία και για το κύρος δικαιοσύνης, δεν στέλνουν την υπόθεση στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών, ούτε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, που αυτό θα αποφασίσει αν είναι νόμο και ουσία βάσιμη η αίτηση των ακυρωτήτων που ζητάμε να κηρυχθούν. Αυτά είναι τραγικά πράγματα. Έχουμε δρόμο ακόμα, αλλά και πρωτοφανή πράγματα. Βουλευτές, ναι.
που στοιχειωδώς ξέρω νομικά ότι αυτά προβλέπονται από οποιαδήποτε διάταξη. Γιατί ο νόμος περί ευθύνης υπουργών τι λέει? Αν όπου ο νόμος αυτός δεν προβλέπει κάτι διαφορετικό, ισχύει ο κώδικας ποινικής δικονομίας που ισχύει και για τους απλούς πολίτες. Και ο κώδικας ποινικής δικονομίας τι λέει? Ότι κάθε αμφιβολία ή κάθε διαφορετική θέση του υπόπτου, όπως είναι ο Παπαγγελόπουλος, δεν είναι κατηγορούμενος ακόμη, και της εισαγγελέως, δηλαδή της Επιτροπής, λύνεται από το Δικαστικό Συμβούλιο της περιοχής, το Αρμόδιο Συμβούλιο. Και επειδή η Επιτροπή, σύμφωνα με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, λέει ότι είναι λειτουργεί ως εισαγγελέας πρωτοδικών που διενεργεί και για τους πολίτες προκαταρκτική εξέταση, άρα αρμόδιο να λύσει τις διαφορές είναι το Συμβούλιο Πλημμυρηδικών. Κύριε Τσοβόλα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας, έστω και από μακριά. Οδηγούμαστε δυστυχώς, κυρία